Η οργάνωση δεν ανήκει στα φαν, Η οργάνωση ανήκει στου παραγωγού που την τιμούν και τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να πω προ κατεύθυνση ότι τα ψέματα τελειώνουν. Δεν θα μα ελαλούν σαν τα σκουπίδια. Δεν θα πηγαίνουμε σε κάτι χαρτογιακάδες με γραβάτες και θα μας βλέπουν λες και είμαστε δεν ξέρω τι. Άνοιξε την κερκόπορτα η απόφαση των αεροπαγητών που δίνει το δικαίωμα στα φαντς να προχωρούν σε πληστηριασμού με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου να μπαίνει στο στόχαστρο. Δεν είχαμε καταλήξει στο τι θα κάνουμε, πώ θα το κάνουμε και πώ θα συνεχίσουμε τη λειτουργία τη οργάνωση. Μα είπαν εμένα προσωπικά, πρόεδρε, εμεί θέλουμε και την 62 μαρτύρων. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Υπήρχε ένα σχέδιο εξηγία με κάποιε συγκεκριμένε προποθέσει και προδιαγραφέ βάσει των, το διαδικασιών. Προχθέ λοιπόν μα ζητάνε και τι, το σπίτι μα. Μα ζητάνε 62 Μαρτύρων, εδώ που έχουν έρθει εκατομμύρια, έχουν περάσει εκατομμύρια αγρότε, να τη δώσουμε στο φαντ. Έξτρα. Έξτρα, διότι η απόφαση αυτή του βοηθάει. Έξτρα. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης, το ξενοφάντ που εδρεύει στην Ιρλανδία έχει βάλει στο μάτι τα ακίνητα φιλέτα της ΕΑΣΥ. Και έχουν πάρει και ένα σωρό ακίνητα μεγάλης αξίας και θα πάρουν και κάποια άλλα ακίνητα που έχουμε συμφωνήσει θα τα πάρουν αυτά τα ακίνητα. Δεν μπορούν τώρα όμω να τα θέλουν όλα μια στιγμή. Από τη μια στιγμή στην άλλη, του ανοίγει όρεξη να τα θέλουν όλα. Έλεω. Το ξενοφαν κρατά δεσμευμένο ένα ποσό περίπου 400.000 ευρώ, προκαλώντα ασφυξία στην Ένωση. Δεν νοείται μια επιχείρηση να, 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 να τη κρατά. Σα έχω δώσει στοιχεία χρήματα έναντι μελλοντικών υποχρεώσεων. Αυτό νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά. Αυτά τα χρήματα εμεί μπορούσαμε να πληρώσουμε υποχρεώσει του παραγωγού μα που μα στηρίζουν και όχι να τα έχει να φαν μαξιλαράκι για να τα πάρει σε 3, 5, 8, 10 μήνε. μήνες. Ίσως να τους βολεύει να μας πιώσουν ακόμα περισσότερο, να δούνε πού είναι τα όρια μας και όταν είμαστε με την πλάτη, με τον πιστόλι στο κρόταφο, να μας πούνε παιδιά, θα μας δώσετε την 62 μαρτύρων, θα μας δώσετε και ό,τι θέλουμε και θα σας κρατήσουμε ακόμα λίγο ζωντανούς. Αυτό όμως δεν είναι λύση. Αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τι λέει. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες με την κεντρική οργάνωση που έχουμε με την ΕΘΕΑΣ. Αλλά είμαστε σε κατάσταση φιλολογική, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και κάποια απόφαση ριζική που να δεν λύσει το πρόβλημα. Γίνεται κουβέντα, γίνεται διάλογο. Είναι θέμα πολιτική απόφαση πλέον. Μα θέλουν, θέλουν τι ενώσει ή δεν τι θέλουν. Όπως σημειώνουν, η κατάρρευση της Ένωσης θα βάλει τα φόπλακα στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Είναι πάρα πολλοί παραγωγοί που εξαρτούνται από αυτό. Φανταστείτε αύριο το πρωί τι, να μην μπορούμε να μπούμε στην αγορά α, στα φιλιού που πάντα είμαστε μέσα, τι πανολεθρία και τι πάρτι θα κάνουν οι εμπόρες πάνω σε αυτό. Αν το φαν δεν βάλει νερό στο κρασί του και δεν κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου ρεαλιστικά να μιλήσουμε, ο λαός είναι εδώ, θα, θα, γίνει μια γενική συνέλευση, θα πάρουμε τι αποφάσει μα και όπου αντέξουμε. Ο Ερντογκάν είχε πει ότι θα έρθει στην, Αθήνα, στην, Ελλάδα, θα έρθει νύχτα. Εμεί μπορούμε να πάμε στα φαντ μέρα.